Και κύριοι, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το Άγιο Όρος και οι συγκλονιστικές εμπειρίες με γέροντες. Γιατί κοντά μας είναι ο κύριος Ζαχαριάδης Νικόλαος, καθηγητής, θεολόγος, συγγραφέας, ιεροκήρυκας, πρωτοψάλτης και πρόεδρος της Ενώσεως Θεολόγων Νομού Ηλίας. Έζησε στο Άγιο Όρος για 3 χρόνια. Τελείωσε την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή. Έχει προσωπικές εμπειρίες κοντά σε φωτισμένους γέροντες. Κύριε Ζαχαριάδη, καλωσορίζατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ευρίσκομαι με την εκλεκτή μας κυρία Μικελοπούλου Μάχη και σε αυτή την εκπομπή που θα δώσουμε τα μηνύματα μέσα από την Ορθόδοξη Παράδοση. Και είναι γεγονός ότι, όπως είπε, προείπε, έζησα 3 ολόκληρα χρόνια στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή παρά τους πόδας του Αγίου Παϊσίου, του γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτη, του γέροντος Ανθίμου και άλλων, που τα κατέγραψα και σε 5 τόμους βιβλία που κυκλοφορούσαν, αλλά τώρα λόγω της κρίσης δεν μπορούμε να τα κυκλοφορήσουμε. Και είμαι όλος αυτιά να απαντήσω στις ερωτήσεις της κυρίας Μάχης, οι οποίες πιστεύω ότι θα είναι και δικές σας ερωτήσεις. Για πέστε μας και λίγα λόγια, ναι, για να γνωρίσουμε το Άγιο Όρος. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε στην Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, το εργαστήριο της Αρετής, το περιβόλι της Παναγίας μας όπως λέγεται. Ελάτε κι εσείς μαζί μας σε αυτήν την τηλεοπτική εκπομπή, καλές μας κυρίες, γυναίκες, κορίτσια που δεν πάτε στο Άγιον Όρος, που μπορούμε να εξηγήσουμε κατά τη συνέχεια της τηλεοπτικής μας εκπομπής, να πάρετε τα καλαθάκια σας, να μπούμε όλοι μαζί μέσα στο περιβόλι της Παναγίας μας για να συλλέξουμε ολίγα άνθη και για να αναπνεύσουμε διολίγων από το άρωμα της Ορθοδοξίας και της Πατρώας Ευσεβίας, τον ενασκήσει διαλαμψάντων σημερινών Αγίων Θεοφόρων Αγιοριτών Πατέρων. Το Άγιον Όρος είναι αυτοδιοίκητον. Υπάγεται υπό την δικαιοδοσία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου. Υπάρχουν 20 μοναστήρια, 17 ελληνικά, ένα σέρβικο, που εκεί στο σέρβικο μοναστήρι υπάρχει ο τάφος του Αγίου Σιμεών και Σάβα, πατρός και Υιού, όπου βγαίνει από εκεί ένα σταφύλι, βγαίνει κλίμα με σταφύλι, το οποίο το παίρνουν για τις στήρες γυναίκες. Άλλο μοναστήρι είναι η Ιερά Μονή Ζωγράφου, το Βουλγάρικο μοναστήρι, το οποίο ονομάστηκε Ζωγράφου, γιατί είχαν διένεξη ποιον Άγιο να γιορτάζουν και βάλαν ένα σανίδι μες στον ναό και βρέθηκε αγιογραφημένη αχυροποιήτως η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, γι' αυτό ονομάστηκε Μονή Ζωγράφου. Έχουμε και το Ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο το τέμπλο μέσα είναι όλο χρυσάφι και είναι με τέτοια τέχνη, ερασιτεχνικότητα αγιογραφημένες οι εικόνες, οι ρωσικές, όπου και να πας δεξιά ή αριστερά σε κοιτάζουν. Και στο Ρωσικό μοναστήρι, όσοι έχετε πάει, και από εδώ από την ευλογημένη μας ηλία, που πολλοί από τους χριστιανούς στην Μητροπόλεό μας αγαπούν το Άγιο Όρος, πηγαίνουν τακτικά και συγκινούνται με τις εμπειρίες των γερόντων. Υπάρχει στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Ρωσικό Μοναστήρι και μία μεγάλη καμπάνα που ζυγίζει 15 τόνους και χωράει 52 ανθρώπους όρθιους. Το Άγιον Όρος άρχισε να αποκτά σάρκα και οστά από τον Άγιον Αθανάσιον τον Αθωνίτη, όταν έκτισε το 980 το πρώτο μοναστήρι, τη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους. Και αξίζει να διευκρινίσω ότι από τα 20 μοναστήρια που είναι ελληνικά, Μονή Διονυσίου, Γρηγορίου, Σιμονόπετρα, Βατοπεδίου, Μεγίστη Λαύρας, Ξενοφόντος, είναι και το μοναστήρι της Μονής Εσφυγμένου, που ονομάστηκε Εσφυγμένου γιατί υπάρχουν 2 βουνά που την περισφύγουν. Το μοναστήρι αυτό, προσέξτε αυτά τα οποία θα ακούσετε τώρα και συγκεκριμένα γι' αυτό. Μην παραπλανάστε, δεν έχει καμία σχέση η Μονή Εσφυγμένου
με την κρατούσαν εκκλησία, το οικουμενικό μας πατριαρχείο και την ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους. Αυτοί έχουν σχέση με τις 9 φατρίες των παλαιομερολογητών της Ελλάδος που αυτοχειροτονούνται, αλληλοαφορίζονται και δημιουργούν καταστάσεις. Και καλόν είναι, αφού δεν μνημονεύουν τον Πατριάρχη, ό,τι και να λένε, λοιπόν, δεν έχουν αντιπρόσωπο στην κοινότητα, να αδειάσουν τη γωνιά και να πάνε εκεί που πρεσβεύουν με τους παλαιομερολογητές της Ελλάδος. Γιατί το παλαιό ημερολόγιο δεν είναι κακό να είσαι με το παλαιό ημερολόγιο, όπως είναι το Άγιο Όρος, τα Ιεροσόλυμα, η Βουλγαρία, η Ρωσία, αλλά να είσαι ενωμένος με την Εκκλησία. Όποιος παίρνει τα ημερολογιακά και ορτολογιακά για δόγματα και όρους σωτηρίας, αυτός είναι εκτός Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας είναι κοιμονία σφιγμένου. Τίποτε άλλο, προχωράμε παρακάτω. Δηλαδή οι παλαιομερολογίτες στην Ελλάδα είναι εκτός Εκκλησίας. Οι 9 φατρίες των παλαιομερολογητών της Ελλάδος είναι εκτός Εκκλησίας. Έχουμε 9 αρχιεπισκόπους. Έχουμε, ξέρω, 5 Μητροπολίτες στην Κόρυθο. Έχουμε διάφορα. Οι παλαιομερολογίτες αυτοί δεν έχουν κοινωνία με το Ιεροσόλυμα. Δεν συλλειτουργούν. Ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τη Ρωσία, ούτε όχι, με ούτε με τη Βουλγαρία, ούτε με καμία αυτοκέφανη εκκλησία που είναι με το παλαιό. Με την νεομερολογήτικη συλλειτουργούν όλοι, εκτός από αυτούς. Γιατί δεν καταδίκασε κανείς το νέο ημερολόγιο, το οποίο έγινε για λόγους καθαρά αστρονομικούς. Να πάμε παρακάτω και να κάνουμε ειδική εκπομπή για το παλαιό ημερολόγιο, κυρία Μάκη. Ναι, πώς ήταν προ Χριστού και μετά Χριστόν το Άγιο Όρος. Ναι, το Άγιο Όρος προ Χριστού υπήρχαν ειδωλολατρικά χωριά, λάτρευαν τον Θεό Δία, τον Απόλλωνα, την Αθηνά και ονομαζόταν Άθος, Άθων, Αχτή, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης. Το σημερινό Άγιον Όρος αποτελεί το βορειοδυτικό δάχτυλο της Χαλκιδικής και έχει μήκος 75 χιλιόμετρα, πλάτος 8 έως 12, ολική έκταση περί τα 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τώρα, αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι ήταν πολύ προσιλωμένοι στους αρχαίους θεούς και στους 12 θεούς του Ολύμπου, οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι και τους καταδικάζουν, και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, και έχουμε στον ελλαδικό χώρο αυτή τη στιγμή 12.000 οπαδούς του 12 θεού και 40.000 οπαδούς του Σατανά. Αφιερώθηκε το Άγιον Όρος τότε, στην παλαιά εποχή, ως τόπος σοφρονούντων και παρθενευόντων. Γι' αυτό όταν πηγαίνουμε από την Ουρανούπολη και σταματάμε να πάμε στη Δάφνη, το λιμάνι, ονομάστηκε Δάφνη, η οποία συμβολίζει την νίκη κατά της Σαρκός. Μια κοπέλα ωραία την κυνηγούσε ο εραστής της και για να σωθεί κατέβηγε στο Άγιον Όρος, τον νυν καλούμενο Άγιο Όρος, και το λιμανάκι εκεί που πάτησε για να σωθεί ονομάστηκε Δάφνη. Λοιπόν, ναι. Δηλαδή το Άγιο Όρος κατοικεί το προ Χριστού από ειδωλολάτρες. Ναι, από ειδωλολάτρες. Ήταν χωριά έτσι και κατοικούσε. Ναι, όπως τα είπαμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό που λένε ότι ταξίδευσε η Παναγία και είπε ότι αυτό το μέρος να μην είναι της Παναγίας. Ναι, θα το εξηγήσουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρξαν πολλά όροι που ετιμήθησαν, ποικιλοτρόπος και παντιοτρόπος. Το όρος Αραράτ, ουκέτι επάξω κατακλυσμών. Το όρος Σινά, το Θαβόριον Όρος. Αλλά παραπάντων των ωραίων ετιμήθη το Άγιον Όρος, το οποίο όταν οι Άγιοι Απόστολοι άρχισαν να μεταδίδουν το Ευαγγελικό μήνυμα σε ολόκληρον τον κόσμο και όταν ο Υιός και Λόγος του Θεού εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου από την Παρθένο Μαρία, όπως αναφέρουν συγγραφείς, ο τόπος αυτός αφιερώθη προς την υπεραγίαν Θεοτόκον για να υμνείται και δοξάζεται το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του Υιού της ως μεσήτρια του κόσμου και όπως η ίδια αφηγείται εις τον πρώτον ησυχαστήν τον Πέτρον τον Αθωνίτη το 681. Πάμε.
Διακοντελή Ορθόδοξο. Το Άγιο Όρος λέγεται και Άθος. Γιατί? Γιατί είναι το πιο ψηλό βουνό, ο Άθωνας, ο οποίος έχει ύψος 2.030 μέτρα ύψος, και από εκεί πάνω που ανέβηκα φαίνονται τα φώτα της Κωνσταντινούπολης. Μόλις ανέβηκα και είδα την Κωνσταντινούπολη, άρχισα να κλαίω. Λοιπόν, το Άγιο Όρος είναι κατάσπρωτο από μοναστήρια, παγκοσμίου φήμης. Τι αποτελεί ο Ορθόδοξος Μοναχισμός για την Ορθοδοξία? Είναι πολύ σπουδαία η ερώτηση αυτή. Ο Ορθόδοξος Μοναχισμός, η ασκητική πνευματικότητα και τα βιώματα, συγγνώμη, των πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι τόσο στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε κάθε προσβολή του μοναχισμού σημαίνει και προσβολή της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξη θεολογία πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι ούτε οικονομολογία ούτε τεχνολογία. Είναι μια επιστήμη ανεξάρτητος που σκοπόν έχει την θέωση. Θυμάμαι όταν ήμουνα στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, εκεί στον Μπουραζέρι, που είναι σέρβικο μια σκήτη, υπήρχε ο πατήρ Αρσένιος, ο οποίος μου έλεγε: «Νικόλαε, θα γίνεις θεολόγος? Προσπαθώ να σπουδάσω μετά. Καλώς τον κλέφτη». «Γιατί με λες κλέφτη, γέροντα?» του λέω. «Γιατί θα κλέβεις? Τι λέει ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Παλαμάς, και θα τα λες». Πρέπει να ξέρετε ότι οι θεούμονοι περνούν. Άλλο πράγμα είναι ο επιστημονισμός και άλλο πράγμα η παραδοσιακή άσκηση. Άλλο οι γνώσεις και άλλο η προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Η Ορθόδοξη θεολογία δεν σπουδάζεται, βιώνεται. Είδες άκτιστο φως, είσαι θεολόγος. Δεν είδες άκτιστο φως, δεν είσαι θεολόγος. Λέω και στους μαθητές μου: «Είμαι θεολόγος?» «Είσαι». «Μα δεν είμαι, είμαι καθηγητής στο θρησκευτικό. Έχω εμπειρίες, αλλά δεν είδα άκτιστο φως για να με λέτε θεολόγο». Θα λοιπόν, μας πείτε αργότερα. Θα πούμε αργότερα. Ο θεούμενος βλέπει τα όρατα, ακούει τα ανήκουστα και νοεί τα υπέρ την νόηση και υπέρ την αίσθηση. Γι' αυτό, όταν δεχθείς την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, όπου και να πας, περπατάς, σκάβεις, διαβάζεις, προσεύχεσαι. Και όπως μου έλεγε και ο πατήρ Ιωαννίκιος, Κύπριος στην καταγωγή, δούλευε στην Barclays, μια τράπεζα στην Κύπρο, σε ηλικία 50 ετών επήγε στο Άγιο Όρος. Επειδή έζησε κατάσταση θεοπτίας, μου έλεγε: «Νικόλαε, αδελφέ μου, αν ήξερα τι είναι ο μοναχισμός, θα ερχόμουν από 5 χρονών στο μοναστήρι». Και να ξέρετε ότι στον Ορθόδοξο μοναχισμό, η Ορθόδοξη παράδοση είναι αυτή η οποία έχει στοιχεία δημιουργικά και ανανεωτικά που δίνουν πνοή σε κάθε εποχή. Αν δεν υπήρχε η Ορθόδοξη παράδοση, δεν θα υπήρχε αλήθεια στον χριστιανισμό. Και ο μεγάλος Φλωρόφσκι, θεολόγος, ιερέας, πώς το λένε, της Ρωσίας, δεν ήταν θεολόγος, όπως μας είπε ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, που θα τον έχω όχι αυτή την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη θα έχω τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό εδώ στο στούντιο της ΟΡΤ, που θα μιλήσουμε για 50 λεπτά για θέμα συγκλονιστικό που θα το ανακοινώσουμε. Αναφέρει ότι ο Γεώργιος Φλωρόφσκι ήταν φυσικός και έφτασε στο άκτιστο φως και θεολογούσε. Εντάξει, ο Φώτιος Κοντόγλου λέγει ότι η Ορθόδοξη παράδοση είναι όπλο δυνατό για τους δυνατούς ανθρώπους. Η Ορθόδοξη παράδοση έχει θεραπευτικό χαρακτήρα. Να μην πω περισσότερα, να τα πούμε πιο κάτω. Δηλαδή αγωνίζεστε για την Ορθόδοξη παράδοση? Βέβαια, αγωνίζουμε και το βλέπετε. Και ως πρόεδρος τώρα προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω για το καλύτερο και του κλάδου, αλλά και της Αγίας μας Ορθοδοξίας, που έχει ανάγκη από λεβέντες, από λοκατζίδες, από φωνακλάδες. Μάλιστα μου είπε κάποιος: «Γιατί τον έβγαλετε αυτό?» «Γιατί είναι φωνακλάς», λέει. «Έχουμε ανάγκη από φωνακλάδες σήμερα». Προχωράμε. Λοιπόν, για πέσε μας για την Ορθόδοξη παράδοση. Το είπαμε για την Ορθόδοξη. Που αγωνίζεστε. Άβατο, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ένα πρόβλημα που απασχολεί επίσης τον κόσμο μερικούς είναι το άβατο. Ναι. Το άβατο του Αγίου Όρους. Τι έχετε να μας πείτε? Λοιπόν, πρώτα για το άβατο έχω γράψει και στα βιβλία μου, τα οποία έχω δύο βιβλία εδώ πέρα, από τα 5 που έγραψα, για εμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Άθο, Α και Β τόμους.
Το άβατον του Αγίου Όρους έχει θεσπιστεί από σουλτανικά φυρμάνια, από αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, από πατριαρχικά συγκύλια, αλλά και από συντάγματα του ελληνικού μας κράτους. Στο Άγιον Όρος δεν πάει γυναίκα. Γιατί? Όχι γιατί υποτιμάται το φίλο. Ίσα ίσα υπερτιμάται. Γιατί στο Άγιον Όρος τιμούν το πιο ιερό πρόσωπο που είναι υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας. Και να ξέρετε ότι στο Άγιο Όρος κάποιος κληρικός έφερε δυσανασχέτησε, να μην δυσανασχέτησε πάτερ μου, δεν υπάρχει ολόσωμο σκήνομα Αγίων για να μην υπερκεράσει το ένα και μοναδικό πρόσωπο που είναι υπεραγία Θεοτόκος. Mm. Και όταν ερώτησα κάποτε ένα Ρουμάνο ασκητή εκεί στην καψάλα του Αγίου Όρους, μιλούσε σπαστά ελληνικά, γιατί να μην έρχεται και να μην έρχονται και οι γυναίκες στο Άγιο Όρος να δουν όλα αυτά τα ωραία, παρά μόνο με καράβια από μακριά το βλέπουν το Άγιο Όρος. Να μπούσουν, μου λέει. Εγώ είμαι ένα γαϊδούρι. Λέει. Το αλάτι, λέει, βγαίνει από το θάλασσα. Το αλάτι βγαίνει από τη θάλασσα. Αν πάρουμε το αλάτι και το πετάξουμε στη θάλασσα, θα διαλυθεί. Εμείς γεννιόμαστε από τις γυναίκες. Όχι γιατί υποτιμούμε τις γυναίκες. Ίσα-ίσα τις υπερτιμούμε τις γυναίκες. Αν έρθουμε σε επαφή, αφού ήρθαμε εδώ, για σοφροσύνη, για παρθενία, για ανώτερη πνευματική περισυλλογή. Μάλιστα ο Πάτερ Μακάριος στη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους μου είπε το εξής φοβερό: θέλουμε το άβατο γιατί αγαπούμε τις γυναίκες. Φοβερό αυτό. Θέλουμε το άβατο, λέει ο Πάτερ Μακάριος, γιατί αγαπούμε τις γυναίκες. Επίσης να ξέρετε ότι η Πλακιδία, η κόρη του Θεοδοσίου του Μικρού, όταν θέλησε να παραβιάσει το άβατον του Αγίου Όρους, άκουσε φωνή που της είπε εκεί στη Μονή Βατοπεδίου: «Και εσύ γυναίκα, τι γυρεύεις εδώ?» Και εκεί υπάρχει ακίμητη καντήλα που λέγεται η Παναγία, η λεγόμενη Αντιφωνήτρια. Συγγνώμη γιατί υδρώνουμε. Λοιπόν, το άβατον σαν θεσμός στο ευρύτερο ασκητικό πνεύμα της Εκκλησίας μας έχει καθιερωθεί και για τα γυναικεία αλλά και για τα ανδρικά μοναστήρια. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι δυστυχώς η κυρία Καραμάνου, όταν ήταν ευρωβουλευτής, δεν ξέρω τώρα είναι ευρωβουλευτής κυρία Μάχη, δεν ξέρω, έκανε αγώνα για να καταργηθεί το άβατον του Αγίου Όρους. Και λέω το εξής: το γνωρίζετε κυρία Καραμάνου ότι υπάρχει το άβατον εις το Βατικανό, τον παπισμό, που είναι κράτος εν κράτη? Το γνωρίζετε κυρία Καραμάνου ότι στις μασονικές στοές, στη μεγαλύτερη μασονική στοά των Αθηνών, υπάρχει το άβατον? Το γνωρίζετε κυρία ότι όσες στοές άλλων ταγμάτων υπάρχουν και δέχονται γυναίκες, δεν τις αναγνωρίζουν? Και να ξέρετε ότι, θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι με τη νέα τάξη πραγμάτων και ξεχαρβαλωμάτων που θα πούμε πιο κάτω, ετοιμάζουν το σχέδιο, ακούστε το, Giovanni Vecco. Τι σχέδιο είναι αυτό? Τον Giovanni Vecco είναι σε κάθε μοναστήρι, για το Άγιο Όρος, σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους θα χτίσουν ξενοδοχεία όπου θα μένουν οι προσκυνητές, θα πληρώνουν το φαγητό τους, τον ύπνο τους και θα πληρώνουν να μπαίνουν σε μοναστήρι για να δουν τους θησαυρούς. Τώρα στο Άγιον Όρος λένε προστάτης και οικονόμος του Αγιονίμου ημονόρους, εστίνει η κυρία Θεοτόκος. Θα φας, θα πκεις, θα φιλοξενηθείς, δεν υπάρχει κουτί για να βάλεις λεφτά. Και κάτι άλλο για να προχωρήσουμε σε άλλη ερώτηση. Το γνωρίζετε ότι 1.200.000 στρέμματα έδωσε το Άγιο Όρος στους πρόσφυγες αδελφούς μας της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922. Αν δεν το γνωρίζετε, μάθετε το και αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι, τώρα ας έρθουμε σε εμπειρίες του Αγίου Όρους. Ο Παπαεφρέμ ο Κατουνιατιώτης ήταν πνευματικός.
Ναι, πάμε τώρα και... στο παιδί, είναι γέροντας παιδί. Ναι, και θα μου πείτε τώρα γιατί ονομάζεται Κατουνακιώτης και τι σημαίνει γέροντας. Και Αγίου Κατάταξη έχουμε τώρα, να βλέπεις ότι ζουλεί. Όχι. Λοιπόν, τι σημαίνει γέροντας. Ο γέροντας, να ξέρετε ότι είναι στα ελληνικά γέροντας, εννοούμε τον γέρον, γέρον λέγεται στα ελληνικά ο γέροντας. Στα ρωσικά λέγεται στάρετς. Ναι. Σημαίνει γέροντα. Ο γέροντας δεν χρειάζεται να είναι ηλικιωμένος. Μπορεί να είναι 40 χρονών, 35, αλλά να είναι σοφός ως προς την εμπειρία, να μπορεί να καθοδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο δρόμο της αρετής και της αγιότητος, μακριά από τη θρησκοληψία, τη σεμνοτυφία, τον άκρα των ηθικισμών, τη στήρα δυτική νοοτροπία του άθεου παπισμού, που ο παπισμός είναι η χειρότερη μορφή αθείας, που δυστυχώς επέρασε και το κατόφλι της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Ο γέροντας, τον παρομοιάζω και στα βιβλία μου, είναι σαν μια μπρίζα που, είναι, που παίρνει το αιώνιο φως από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Και όπως περιγράφω και στα βιβλία μου, εκεί στα κατουνάκια του Αγίου Όρους, που η έρημος χωρίζεται στην έρημο των Καρουλίων, Καυσοκαλυβίων και Κατουναγκίων. Καρούλια ονομάστησαν γιατί υπήρχε ένα σχοινάκι που από το ψηλά από το βουνό που είναι τα κελιά το ρίχναν κάτω για να πάρουν ψωμί, ξέρω εγώ κάτι. Καυσοκαλύβια γιατί υπήρχε ερημίτης που έκανε την καλύβη του πά στο δέντρο και την έκαι και τα κατουνάκια γιατί υπήρχε ένας ερημίτης που έλειωσαν τα πάντα από την άσκηση την πολύ και έμειναν τα καντούνια των παπουτσιών του. Τώρα λέγεται και καντούνι της μεσίβριας, νότιας περιοχής. Μεσίβρια σημαίνει νότια περιοχή του Αγίου Όρους. Και τα περιγράφω τα σκηταριά και τις καλύβες στην έρημο, οι φιλέρημοι τριγώνες, τα πετεινά του ουρανού. Τι σημαίνει τώρα αγιοκατάταξη και αγιοποίηση. Ναι, είναι δύο ερωτήματα αυτά. Παιδί μου κάνει ζέστη, συγγνώμη. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα έχουμε τη λεγόμενη αγιοκατάταξη. Γίνεται μια πρόταση από το Άγιο Όρος, από Μητρόπολη, από την Ιερά Σύνοδο, προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, τη Μητέρα των Εκκλησιών, ώστε να καταταγεί στις δέλτους, δηλαδή στα βιβλία του, αυτός τον οποίο προτείνουν να είναι όσιος από το οσιό οσιό, που σημαίνει είμαι απόλυτα αφοσιωμένος, μοναχός ή μοναχές. Έχουμε την οσιομάρτυρα Θεσσαλονίκη, να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Η οσιομάρτης Θεσσαλονίκη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Νοεμβρίου. Τη Θεσσαλονίκη που είναι η πρωτεύουσα της ελληνικής Μακεδονίας, που να κάνω και μια παρένθεση, οι παραχαράκτες και οι πλαστογράφοι της ελληνικής μας ιστορίας, οι οποίοι θέλουν να πάρουν το όνομα της Μακεδονίας, δεν βρίσκονται εκτός, είναι και εντός των τυχών. Λοιπόν, και έχουμε, ναι, και γι' αυτό γίνονται συλλαλητήρια σε διάφορους τόπους. Λοιπόν, επίσης έχουμε και τον Άγιο, ή κληρικός θα είναι ή επίσκοπος, ο οποίος οδηγείται για αγιοκατάταξη, όπως οδηγείται και σε αγιοκατάταξη ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Ναι. Ο Άγιος, ναι. Μπορείτε να μας πείτε όμως και τη βιογραφία του. Ναι, μετά να την πούμε, να εξηγήσουμε ένα-ένα, παρακαλώ. Τι είχαμε ρωτήσει για το αγιοκατάταξη και αγιοποίηση. Ένα-ένα θα πάμε. Να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ώρα την πολύ. Λοιπόν, η αγιοποίηση τώρα τι γίνεται. Είναι η επίσημη ανακήρυξη κάποιου χριστιανού που γίνεται μετά τον θάνατο. Πρέπει να παρέλθει αρκετός χρόνος για να γίνει η αγιοποίηση και η Εκκλησία δεν βιάζεται ώστε να μην μετανιώσει για την αγιοποίηση. Ο παπισμός σήμερα μόνο ο Πάπας αγιοποιεί και μάλιστα μου είπαν ότι τελευταία μπορεί να κάνει σκέτηση αν μπορεί να σε αγιοποιήσει.
Αυτά είναι οι καραγκιοζλίκια. Α, δηλαδή κατόπιν αιτήσεως ή... Κατόπιν αιτήσεως, αν εγκρίνει να αγιοποιηθείς. Εμείς αυτά. Όμως πώς αγιοποιούμε. Λοιπόν, πρέπει να περάσουν κανονικά 100 χρόνια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός εκοιμήθηκε κυρίως την 24η Αυγούστου 1779. Όπου επήγαινε, είχε ένα σκαμνάκι, ανέβαινε πάνω και άφηνε ένα σταυρό. Όπως υπάρχει και ο σταυρός στην Άσο, που ήμουν καθηγητής στην Κεφαλονιά, της Κεφαλονιάς. Ναι. Και όπου επήγαινε έλεγε, όλα και αν σας τα πάρουν, δεν είναι δικά σας. Ο Χριστός και η Ελλάδα είναι δική σας. Λοιπόν, και μετά από 100 χρόνια, το 1961, ανακηρύχθηκε Άγιος. Ο Άγιος Νεκτάριος εκοιμήθη το 1920, μετά από πολλές συκοφαντίες κλπ. Ευγάλαν τη ζακέτα του και την πετάξανε κατά λάθος σε ένα παράλυτο και σηκώθηκε και περπάτησε. Το 1958 ανακηρύχθηκε. Ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Σπυρίδωνας, οι οποίοι ήταν πρόμαχοι του χριστιανισμού εν ζωή με θαύματα, αλλά και υπέρμαχοι της Ορθοδοξίας μετά θάνατον, δια της μυροβλησίας. Να ξέρετε ότι το σκήνομα του Αγίου Νικολάου που ήταν μυροβόλο, αυτά λέω και στα συνέδρια, μόνον αυτό το περιστατικό να έχουμε υπόψη μας, μα δεν χρειάζεται άλλο να συζητάμε με τους παπικούς να μας εμπέζουν και να μας κοροϊδεύουν. Τον 7ο αιώνα επήραν το σκήνομα του Αγίου Νικολάου από τη Βασιλίδα των Πόλεων την Κωνσταντινούπολη για να προφυλακτεί από αγαρινούς, βαρβάρους κλπ. Και το πήραν στον Πάρη της Ιταλίας. Εκεί στον Πάρη της Ιταλίας ο Πάπας, που σημαίνει πατέρας, ήταν Ορθόδοξος. Ναι. Όση ώρα διαρκούσε η λειτουργία, όπως ήταν ξαπλωμένο το σκήνομα του Αγίου Νικολάου, από τα πόδια του ανέβλησαν μύρο. Και λέει ο Πάπας, χριστιανός τώρα, δεν είχε πέσει ακόμα σε αίρεση, να διαρκέσει περισσότερο η λειτουργία για να βγάζει περισσότερο μύρο που εγέμιζαν οι δύο βαρέλες, κουτσί, λεπροί, καρκινοπαθείς, ψυχοπαθείς, εγίνονται όλοι καλά. Τελεία και παύλα. Η μία ανάπαυση. Όταν ο Πάπας έγινε αιρετικός και αιρεσιάρχης, αιρεσιάρχης είναι αυτός που έχει πολλούς οπαδούς. Μάλιστα. Αιρετικός είναι αυτός που υποστηρίζει την αίρεση μόνος του. Τότε δεν έβγαζε μύρο το σκήνομα του Αγίου Νικολάου. Και ο Πάπας λέει, αφού έκαναν λειτουργίες με το αλτάριο, την παπική τράπεζα, δεν έβγαζε μύρο, τώρα φέρτε έναν Ορθόδοξο ιερέα να κάνει μια λειτουργία. Εδώ. Και μόλις ο ιερέας ο Ορθόδοξος είπε, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, δεν επρόλαβε να αφήσει το Ευαγγέλιο κάτω, έγινε το θαύμα. Τι, κρουνή, ποτάμια, άρχισαν να αναβλύζουν μύρο από το σκήνομα του Αγίου Νικολάου. Τότε ο αιρετικός, ο αιρεσιάρχης Πάπας, εδαιμονίστηκε, τον έκοψε κομμάτια και τον επούλησε. Και για τον Άγιο Σπυρίδωνα έχουμε πολλά που είναι και Κύπριος, να σταματήσω και να πω ότι όταν η Εκκλησία σταματήσει να αναδεικνύει Αγίους, τότε το Άγιο Πνεύμα είναι ανενεργό και η Εκκλησία είναι ανύπαρκτη. Την τελευταία 40 ετία η παρέλαση των γερόντων συνέτεινε ώστε να έχουμε τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, που παρακαλώ την κυρία Μάχη για τον κάθε ένα να κάνουμε μια εκπομπή μελλοντικά. Πάμε παρακάτω. Τώρα θα ήθελα να μας πείτε τη βιογραφία του Αγίου, του πατέρα Εφραίμ του Κατουνιανιού. Ναι. Λοιπόν, ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, εξηγήσαμε, ο οποίος υπήρξε και γέροντάς μου. Και θα πω εμπειρίες δικές μου πιο κάτω. Ονομαζόταν Ευάγγελος Παπανικήτας. Εγεννήθηκε το 1912 στο Αμπελοχώρι Θιβών και κοιμήθηκε κυρίως το 1998. Η μητέρα του ονομαζόταν Βικτόρια και ο πατέρας του Ιωάννης. Τον πατέρα του τον έκανε μοναχό και τον ονόμασε Ιώβ και την μητέρα του την έκανε μοναχή και την ονόμασε Μαρία. Ήτανε
Έχει ένα υψηλάντιο ύφος, ψηλός, λεβέντης, με ωραία μάτια, και σαν νέος που ήταν ανησυχούσε και ήθελε να ζήσει την πνευματική νέα Χριστό ζωή. Κατέφυγε στο Άγιο Όρος και πήγε στα Κατουνάκια σε ένα ησυχαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που γέροντας εκεί ήταν ο γέροντας Νικηφόρος. Εκεί κάνανε πώς τις λένε, σφραγίδες, λιβάνι, αγιογραφίες, αλλά ο Εφραίμ, ο Ευάγγελος, τότε μικρός, δεν τον ανάπαυε και ήθελε πνευματική ζωή. Και γνώρισε τον ησυχαστή, τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, από τον οποίον επήρε πάρα πολλά όσον αφορά το θέμα της κάθαρσης, φωτισμού και θεώσεως. Έζησε ο παπά Εφραίμ 65 ολόκληρα χρόνια στην έρημο του Αγίου Όρους. Μάλιστα με ρωτούσε πώς είναι το κουτί του διαβόλου που έλεγε ο Κοσμάς ο Ετωλός, η τηλεόραση δεν ήξερε. Ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης αναφέρει ότι σωζόμεθα δια της οικονομίας και δια της ακριβίας των κανόνων. Να ξέρετε ότι ο Πάπας έστειλε καρδινάλιο εδώ στην Αθήνα, αν μπορέσει να πάει στο Άγιο Όρος ή αν του επιτρεπόταν του Πάπα να πάει στο Άγιο Όρος, οι Αγιορείτες δεν του επέτρεψαν και καλά έκαμα, γιατί έρχεται αυτός για να μας διχάσει και να μας δημιουργήσει πρόβλημα, όπως δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην Κύπρο που επήγε και πολλοί από τους μοναχούς έφυγαν και ήρθαν στην Ελλάδα σε μοναστήρι. Θέλησε να γνωρίσει από κοντά ο Πάπας, ο Αιρεσιάρχης, τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και τον Άγιο Παΐσιο. Και οι δύο είπα, μα τι να μας γνωρίσει, Πάπας τι εστί, κράτος σε κράτη, ναι, δεν είναι εκκλησία. Και είναι γεγονός ότι όταν ο Αθηναγόρας, ο Πατριάρχης τότε, συναντήθηκε με τον Πάπα Ιωάννη τον 16ο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, εκεί στα Ιεροσόλυμα, ο πονηρός και δόλιος Πάπας, τι έκαμε, του εκρέμασε ένα μετάλλιο που είχε πάνω μια γυναίκα που έκλαιγε, που συμβόλιζε την Αγία μας Ορθοδοξία. Και λένε πολλοί ότι η διακοινωνία έγινε από το 1962. Μάλιστα ο γέροντας Παΐσιος μου ετώνιζε ότι έγινε η Ένωση των Εκκλησιών. Έγινε, μας την σερβίρουν απλώς σιγά σιγά. Και είναι γεγονός ότι, να ξέρετε, ότι σε μια κηδεία του Πάπα, Ορθόδοξος Ιεράρχης Αυτοκεφάλου Εκκλησίας είπε και με τα δύο του χέρια, ο Θεός να κατατάξει την ψυχήν αυτού εν σκηνές δικαίου. Εντάξει, μα εμείς οι Ορθόδοξοι ευχόμεθα στον αιρετικό να τον κατατάξει, αφού είναι αιρετικός. Δεν μισούμε τον άνθρωπο, τον αγαπούμε και τον καλούμε εις μετάνοια. Μισούμε την αίρεση. Επίσης, μια άλλη φοβερή κουβέντα, βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, πάλι υπόθηκε από υψηλό βαθμό κληρικό, ο οποίος έλεγε, αυτό είναι το ράσο μου. Για ακούστε, όταν κόψω από το ράσο ένα κομμάτι, δεν πάβει να είναι το κομμάτι από το ράσο. Και το ίδιο εμείς οι Ορθόδοξοι, αφού αποκόπηκα, δεν πάβουν να είναι Ορθόδοξοι. Μα έρχεται ο Μέγας Βασίλειος και λέει, ό,τι αποκόπτεται εισπυρβάλλεται και χάνεται. Τέτοιες βλακίες, ασυναρτησίες, κακοδοξίες και αιρέσεις λέγουν ακόμα και καθηγητές Πανεπιστημίου της Θεολογίας. Δίκαια είπε ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, που ήρθε εδώ κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτη μας με πρόταση ιεμού του Προέδρου και των εκλεκτών συνεργατών μου, και μας είπε ότι, Νικόλαε μου λέει, εσείς οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κρατάτε την Ορθοδοξία. Να μας δώσει ο Θεός δύναμη. Εντάξει. Και άλλο να ορθοτομούμε τον λόγο της αληθείας της Αγίας μας Ορθοδοξίας και άλλο να καινοτομούμε. Και καινοτομία με αλφαγιώτα, να φέρνουμε καινούργια στοιχεία. Πάμε παρακάτω, Μάχη.
πώς νιώθει κάποιος κοντά σε ένα φωτισμένο γέροντα. Ναι. Όπως εσείς που κάθισατε κοντά σε, στο ναι. φωτισμένο γέροντα. Ναι, 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 ναι. Τον... ναι, ναι. Εφάνω να κοιότη. Ναι. Με τη σειρά πάμε. 11. Κοντά σε ένα φωτισμένο γέροντα νιώθεις μια ευρυχωρία, μια απεραντοσύνη, μια ατέλειωτη ζεστασιά. Ο γέροντας είναι αυτός ο οποίος όσο μεγάλη είναι η αγάπη του προς το πνευματικό του τέκνο, ασυγκρίτως μεγαλύτερη είναι και η μεσολαβητική προσευχή του. Πάμε στον Παπα Εφραίμ. Ο Παπα Εφραίμ. Εμπειρίες, ναι. Για πέστε μας, λέει, σας είπε τίποτα για τη νέα τάξη πραγμάτων που έχουμε και τις γάμους ομοφιλοφίλων και τις έφυγες ταυτότητες. Ναι, αυτό είναι. Τώρα θα σας πω τις εμπειρίες και αυτό να πάμε στο τέλος. Ό,τι σου έχω γράψει. Από δεν ακούσω. Λοιπόν, πρώτα θα πάμε στις εμπειρίες που είχαμε με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουναγκιώτη. Στο 10. Ναι. Ο γέροντας Εφραίμ, όταν πήγα για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος, στην Αθωνιάδα σχολή, πήγα και επισκέφτηκα, πήγα να πάω στον γέροντα Εφραίμ. Έφτασα στον Αρσανά, μικρό παιδάκι 15 ετών, 14 ετών, και ανηφόρησα προς τα πάνω για να επισκεφτώ τον γέροντα Εφραίμ. Ότι σου έχω μέσα. Την αρχή. Εκεί λοιπόν συνάντησα έναν ασκητή, τον πατέρα Μιχαήλ, ο οποίος εκοιμήθηκε κυρίω. Μπήκα μέσα, με κέρασε, πήγα μέσα στο ασκητήριο, ψάλε μου κάτι παιδί μου, έψαλα το άξιον εστί που ήξερα πρακτικά και μετά έμαθα μουσικά. Είχε ένα ξύλο ταφ και ακουμπούσε. Του λέω ρε γεροντά 14 χρονών παιδί, τι κάνεις εδώ πέρα ρε γεροντάκο. Μου λέει τι θες να κάνω, προσεύχομαι και εδώ δίδονται νυχτερινές μάχες. Το παίρνω αυτό και πάω προς τα πάνω και άρχισα να το λέω, εδώ δίδονται νυχτερινές μάχες. Έφτασα ξαφνικά έξω από το κελί του γέροντα. Ο γέροντας διάβαζε, αν και ήταν 5,5 ώρα, μνημόσυνα. Το βράδυ. Μνημόσυνα, το βράδυ, ναι. Και φορούσε πετραχύλι με τα μάτια του σαν αετός, με κοίταξε. Το γέροντα Εφραίμ, το γέροντα Εφραίμ. Λέει, τι θέλεις καλό μου παιδί. Ήμουν και ταραγμένος από τα γεγονότα της Κύπρου. Εκείνη την ώρα ένιωσα ότι, λέμε στην Κύπρο, υπέστηκα ένα πνευματικό shower, στα αγγλικά, πνευματικό μπάνιο. Ένιωσα μια φοβερή ηρεμία. Και μπήκα μέσα, μόλις μπήκα μου λέει καλό στον Νικόλαο, τι κάνει η μητέρα σου η Ελένη, τι κάνει ο αδελφός σου. Σε γνώριζα παιδί μου πρωτούς εδώ και προσευχόμουν για σένα. Τι ευλογία είναι αυτή για μένα να προσεύχεται ένας γέροντας. Μια μέρα με έβαλε μέσα στο ασκητήριο του. Κοίταξε ό,τι σου έχω. Την αρχή. Και μου λέει θα λες το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Άρχισα να λέω Κύριε Ιησού το ελέησόν με τρικυμία, ανεμοθύελα, σεισμική δόνηση στον εσωτερικό μου κόσμο. Πέρασαν 2 ολόκληρες ώρες. Μόλις είπα το ελέησόν με και άρχισα να δακρύζω, χτύπησε η πόρτα και το τι μου είπε ο γέροντας αφορούν μόνο και μόνο εμένα. Μια μέρα δεν έβρεχε και μου λέει έλα παιδί μου να κάνουμε παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο. Και λέει Άγιε Νεκτάριε θέλω να με συντεύσεις στην Παναγία και στον Χριστό να βρέξει και θα σου κάνω 3 λειτουργίες. Και πράγματι είχε βρέξει και του χρωστούσε τις 3 λειτουργίες. 3 κύριοι περνούσαν από το ασκητήριο του γέροντα και ο γέροντας έλεγε με συγχωρείτε κύριε, τον Γιώργο ήθελα. Τι με θέλεις, γιατί πήγε στο Άγιο Όρος και άρχισε να βρίζει τους καλογύρους, τους παπάδες και να παίζει τον έξυπνο. Έλα μέσα, παιδί μου, τον πάει και άρχισε μια μισή ώρα να του λέει τα αμαρτήματά του. Ο Γιώργος με 4 παιδιά τώρα κάνει και κύκλους Αγίας Γραφής. Να πω τη συγκλονιστική εμπειρία που την περιγράφω και στο δεύτερο τόμο του βιβλίου μου, ήρθα ή δεν ήρθα. Κάποτε μου είπε κάτσε καλά γιατί θα έρθω και θα φας ξύλο. Διατήρησε αυτά που πρέπει γιατί εσύ θα γίνεις κήρυκας του Θείου Λόγου. Να είναι ευλογημένο. Αλλά μου είπε και τ' άλλο, Μάχη, ναι. Ότι θα συναντάς το φθόνο. Ακούστε, μόνο στα αγιοπατερικά υπάρχει αυτό. Θα συναντάς. Φθόνο. Ο φθόνος θα είναι βουνό χιονισμένο λέει που θα του χτυπάει ο ήλιος και θα λιώνει. Φοβερό.
Μόνο οι άνθρωποι που έχουν βίωμα και εμπειρία μπορούν να πούν αυτά. Λοιπόν, και σε μια φάση που ήμουνα στο Λιθροδόντα, ένα χωριό της Κύπρου, και έχουμε την προσβολή, τη συγκατάθεση για την, για την πράξη για οτιδήποτε αμάρτημα. Η προσβολή περιστρεφόταν γύρω από τη σφαίρα της συγκαταθέσεως και εκείνη την ώρα, για να οδηγηθεί στο αμάρτημα, έλαβε διάσταση η μορφή του γέροντα. Όσοι ήταν το φυλάκιο, με κοίταξε με τα μάτια του σαν αετός και έφυγε. Και μάλιστα επήγα πάνω στις βρυσούλες και άρχισα να κλαίω. Και όταν επήγαινα με κάποιους φίλους εκεί, τους λέω εδώ, εδώ βλέπετε έγινε η κατάσταση εκείνη κατά την οποία εγώ άρχισα να κλαίω λόγω του μεγάλου αυτού γεγονότος. Δεν είπα σε κανένα τίποτα, άρχισα να τα γράφω και όταν επήγα στο Άγιον Όρος, μου λέει ο πατήρ Ιωσήφ, ο γέροντας που είναι εκεί, μου λέει, σου ετοίμασε και φαγητό, είπε ο γέροντας, ότι θα έρθεις, γιατί δεν υπήρχαν τρόποι να επικοινωνούν τότε, και πάω να δω τον γέροντα. Μόλις τον είδα, μου λέει, ήρθα ή δεν ήρθα, ήρθα ή δεν ήρθα, Παναγία μου λέει, Παναγία μου. Έπεσα κάτω και άρχισα να κλαίω γοερά. Είχε πεθάνει ο γέροντας? Όχι, αφού ζούσε την ώρα που πήγα. Άλλη εμπειρία, να το ακούσουν και οι μαθητές μου, και μετά πάμε στον Παΐσιο. Άλλη εμπειρία είναι ότι έχω πολλές, αλλά όταν ήμουν στρατιώτης επέτυχα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και πήρα ένα μήνα άδεια για να έρθω να δώσω εξετάσεις. Επήγα στο Άγιο Όρος, στον γέροντά μου, και όταν πήγα εκεί, του λέω, γέροντα, δεν έχω διαβάσει τίποτε. Θα μπορέσω να πετύχω τουλάχιστον 2-3 μαθήματα? Και μου λέει, συγγνώμη γιατί δεν μπορώ, υδρώνω, συγγνώμη. Μου λέει, κοίταξε παιδί μου, εγώ θα κάνω κομποσχήνη, μα μόνο κομποσχήνη χωρίς να διαβάσω δεν περνάω. Δεν περνάω, λέω, πώς θα γίνει? Θα βγάζεις θέματα, θα τα διαβάζεις καλά και θα δίνεις απάνω. Δεν πίστευα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και στο πανεπιστήμιο που ήμουν τότε, δεν ξέρω αν ισχύει σήμερα, μπορούσε να περάσει τα μαθήματα και να αφήσει 3 μαθήματα, να περάσει την τάξη και να τα δώσει το άλλο έτος. Επέρασα από τα 12, έβγαλα θέματα, 2.000 σελίδες, 3.000 σελίδες, έβγαζα 15-20 θέματα, τα διάβαζα καλά. Επήγαινα και έδινα πάνω. Και από τα 12 μαθήματα πέρασα τα 11, το 12 το έπαθα σαν υπερκόπες. Ο πατέρας μου, το όνομα Αντρέα στην Κύπρο, και η μάνα μου Ελένη για ύμνηστη, δεν επίστευα. Και αναγκάστηκα να του στείλω express γράμμα από τη Θεσσαλονίκη ότι πέτυχα στο δεύτερο έτος της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Του είπα κάποτε, γέροντα, τι είναι η ιεροσύνη? Η ιεροσύνη, παιδί μου, είναι να πάρεις πόνο, δάκρυα, καρκίνους, διαζύγια, ψυχοσωματικές καταστάσεις των ανθρώπων, να τα υψώσεις ψηλά-ψηλά στο θρόνο του Θεού και αφού αγιαστείς να κατεβείς κάτω και να μοιράσεις με διάκριση στον κάθε ένα τι θέλει. Η κάθε εμπειρία κάποιου γέροντα δεν έχει σκοπό να κομπάσει εγωιστικό ή αλαζονικό. Ο σκοπός του είναι καθαρά σωτηριολογικός. Σωτηριολογικός. Μοιράζεται μαζί σου την εμπειρία για να νιώσει κι αυτός την χάρη του Θεού, την ευλογία, για να σου μεταδώσει και εσένα τον αγιασμό, την χάρη και την ευλογία. Ναι. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, οι ιερείς, όπως ήταν ο Παπά Εφραίμ, ναι, συμμετείχαν στον πόνο του άλλου, στη λύπη, στη χαρά. Συμμετέχουν στον πόνο του άλλου, κλαίνε αυτό που λέμε, χαίρονται με τα χαιρόντων, και κλαίνε με τα κλαιόντων. Δηλαδή επισκέπτονται τα σπίτια. Επισκέπτονται τα σπίτια. Πολλοί στέλνουν γράμματα και περιμένουν να τους απαντήσουν. Και αν δεν σας απαντούν, που σας δίνω πολλές διευθύνσεις που με ρωτάνε, κάνουν προσευχή. Δεν είναι λίγο πράγμα. Ναι. Δηλαδή παίρνουμε τηλέφωνο, δεν μας απαντούν. Μα άμα κάτσουν να απαντάνε στον καθένα από τηλεφώνου, αφού έχουν εργασία, εργόχειρο, προσεύχονται. Και να ξέρετε ότι η ορθόδοξη παράδοση που είπαμε κοντά σε ένα γέροντα, για να πάμε στη νέα τάξη πραγμάτων μετά, που είπατε προηγουμένως, η ορθόδοξη παράδοση, να ξέρετε ότι δεν στηρίζεται στον λογικό οπλισμό της, ούτε στην πειθαρχία της να αποκτά οπαδούς
για να επιβιώσει. Ο παδούς έχουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι σύλλογοι. Αποκτά μαθητές η Αγία μας Εκκλησία. Ούτε στηρίζεται στην ιστορική δράση και δραστηριότητά της η Αγία μας Ορθοδοξία. Στηρίζεται στα δώρα της χάριτος του Θεού, στην επενέργεια της χάριτος του Θεού και στη δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό και ο μεγάλος μου διδάσκαλος, ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, αγιορείτης που μου δίδαξε την τέκνη του λόγου και νιώθω πολύ υπερηφάνεια γι' αυτό, 3 χρόνια ήμουν κοντά του, έλεγε «Η Αγία μας Ορθοδοξία δεν συζητά, δεν συζητά, γιατί δεν αναζητά, δίδει, δίδει, γιατί έχει το παν». Να μας περιπέζουν οι παπικοί, 1000 χρόνια να μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, να πω και τούτο και να πάμε παρακάτω στην νέα τάξη πραγμάτων. Ο Παπαάνθιμος εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννης, που είναι το δεξί πόδι της Αγίας Άννας, της γιαγιάς του Χριστού μας, που είναι για τις στήρες γυναίκες, του έδωσα ένα όνομα της κυρίας Ελένης από τη Λεμεσό της Κύπρου, είχε κάποιο πρόβλημα. Επέρασαν 5 χρόνια, επήγα στη σκήτη της Αγίας Άννης, τον είδα τον γέροντα και μου λέει «Ο Κύπριος», ναι του λέω, με θυμίζει. «Τι κάνει παιδί μου η Ελένη?» «Ποια Ελένη?» «Δεν πέρασες πριν 5 χρόνια και μου είπες να προσεύχομαι για την Ελένη από τη Λεμεσό?» Του λέω «Ναι, εγώ το ξέχασα». Και ο γέροντας συνέχιζε να προσεύχεται για την Ελένη. Αυτοί είναι οι αγιορείτες, αυτή είναι η Αγία μας Ορθοδοξία που βιώνεται, δεν σπουδάζεται. Πάμε παρακάτω. Μάστε. Και πες εσείς για την νέα τάξη πραγμάτων. Ναι, ο γέροντας, τι εννοείται για την νέα τάξη. Θα μιλήσει ο παπά Εφραίμ, ο γέροντας Εφραίμ, θα μιλήσει για την νέα τάξη πραγμάτων και όλα αυτά. Ναι, αφού το 1998 εκοιμήθη, πήγαινα και όταν ήμουν και φοιτητής και μου έλεγε για τη νέα τάξη πραγμάτων, όπως τη λένε και αγιορείτες, και ξεχαρβαλωμάτων. Θέλω να τονίσω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα ουριάζουν με παρανοϊκά συνθήματα εναντίον της ηρεμίας και ψυχικής μας ισορροπίας. Και να ξέρετε ότι, να είμαι και λίγο επίκαιρος, θα πω στο τέλος τι μου είπε και ο παπά Εφραίμ για αυτό το θέμα. Όσες φορές ο άνδρας γυναικοποιείται ή η γυναίκα αρενοποιείται, καταστρέφεται ο πολιτισμός μας. Ο Θεός δημιούργησε άρσεν και θήλη. Δεν έκανε άρσεν και άρσεν, ούτε θήλη και θήλη. Μάλιστα, επειδή μιλάω και για τον δεκάλογο των συζύγων στους μαθητές μου, που τον δίνω και τους βρίσκω μετά από χρόνια και μου λέει «Δάσκαλε, αυτός ο δεκάλογος μου χρησιμεύσε πολύ». Και στέκονται στο σημείο εκείνο ότι η αγάπη ζει με την αρμονία των αντιθέσεων. Έτσι. Μάλιστα ο παπά Εφραίμ, ο γέροντάς μου, ο Κατουνακιώτης μου λέει «Όταν το ανδρόγυνο μοιάζει σαν ένα ψαλίδι, όταν είναι ενωμένο κόβει, όταν δεν είναι ενωμένο δεν κόβει». Μάλιστα εκεί στη Γερμανία υπάρχει ένα έθιμο όταν κάνουν το γάμο να πηγαίνουν οι προσκεκλημένοι. Άκουσε μάχη, αυτό είναι πολύ φοβερό να το ακούσετε, να πάρουμε όλοι μηνύματα. Πάνε σε ένα δάσος. Εκεί υπάρχει ένας μεγάλος κορμός δέντρου. Η νύφη με τον νυφικό και ο άντρας με το γαμπριάτικο κοστούμι του έχουν ένα πριόνι με 2 λαβίδες. Μόνο του το πριόνι δεν μπορεί να κόψει. Από εκεί η νύφη και από εδώ ο γαμπρός. Κόβουν, κόβουν, μόλις το κόψουν χειροκροτούν όλοι. Μαζί θα κόψουμε τη χαρά και τη λύπη της ζωής ως ανδρόγυνο. Κάποιος πάλι, να μην πω ονόματα, ψηλά ισταμένος και μη, λέει η ομοφιλοφιλία είναι μια μειονότητα που υπάρχει άλλης φύσεως. Μα ο Θεός δημιούργησε τρίτο φύλο. Μα είναι δυνατόν. Οι ομοφιλόφιλοι αγαπούμε την αμαρτία, αγαπούμε τους αμαρτωλούς, μισούμε την αμαρτία. Οι ομοφιλόφιλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε βοήθεια. Έχουν ένα διαταραγμένο ψυχικό κόσμο. Ο ψυχισμός τους είναι διαταραγμένος σωματικά και ψυχολογικά. Δεν είναι γεννημένοι έτσι. Όχι. Ο γέροντας Παΐσιος δεν είναι γεννημένοι έτσι. Μπορεί κάποιο παιδί, αγοράκι ή κοριτσάκι να έχει βιαστεί και να οδηγηθεί μετά ή να γίνει ομοφιλόφιλος ή να γίνει λεσβία, που είναι άλλα θέματα. Μάλιστα ξέρω
ειδική περίπτωση, θα δακρύσω τώρα μέσα μου. Το παιδί αυτό είναι 28 χρονών. Για ακούστε, για ακούστε. Το εβίασε ο πατέρας του όταν ήταν 6 ετών. Ξέρετε τι συνέβηκε? Χριστέ μου και Παναγία μου. Το παιδί ψυχολογικά τι έπαθε? Εβουβάθηκε και είναι βουβό σήμερα. Πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει χαρτί, γράφει απάνω τι θα ψωνίσει. Με βρίσκει εμένα και μου λέει, Νικόλα, μου γράφει, φίλε μου, τι κάνεις, δώσε μου αυτό το βιβλίο του παπά Εφραίμ να το διαβάσω, μου γράφει. Λοιπόν, να ξέρετε ότι δεν μιλάμε για τρίτο φύλο. Μία φύση δημιούργησε ο Θεός την ανθρώπινη σε δύο φύλα, άνδρα και γυναίκα. Ο έρωτας γίνεται με άντρα και με γυναίκα. Όχι άντρα και με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Η λιθιότητα του νόμου αυτού θα επιφέρει πολλά δεινά στην ανθρωπότητα. Ναι, τα ετερόνυμα έρχονται, τα ομόνυμα αποθούνται. Και να πω τι μου είπε ο παπά Εφραίμ. Γέροντα, πέστε μου για τα συζυγικά θέματα. Δεν γνωρίζω, παιδί μου. Εγώ είμαι αγνός και καθαρός, ήρθα από μικρό παιδί. 65 χρόνια στην έρημο, τι να σου πω για αυτά, είμαι ένας αμαρτωλός κλπ. Επέμενα εγώ και μου λέει τα ανδρόγυνα πρέπει να έχουν αποχή 3 μέρες από τον έρωτα για να κοινωνήσουν. Αλλά και πάλι η αποχή, βλέπετε τι λέει, ο ερημίτης που οικονομεί, η αποχή και η συνουσία να γίνεται ξυφώνου. Λέει, μάλιστα. Όχι ο άντρας να πειρούται και η γυναίκα να του λέει 40 μέρες και να πηγαίνει με τη γειτόνισσα. Και της γυναίκας το ίδιο. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει οικονομία. Και πρέπει να υπάρχει και πνευματικός που να καταλαβαίνει. Και του λέω, θα έρθουμε στο σημείο να παντρεύεται άντρας με άντρα. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, παιδί μου, να ξέρετε ότι μετά έρχεται οργή Θεού. Όταν λέμε οργή Θεού, δεν σημαίνει ότι φωνάζω, θα χτυπήσω, θα πετάξω καρέκλες. Οργή Θεού σημαίνει ο Θεός παίρνει από πάνω μας τη χάρη Του. Σώβαμα και εγώ. Ναι, σώβαμα και εγώ. Και όταν φύγει η χάρη του Θεού που ανακαινίζει, φωτίζει και αγιάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος γίνεται χειρότερο από κτίνος και από ζώο. Το ζώο έχει έλεος, ο άνθρωπος δεν έχει έλεος. Και μου λέει ένα φοβερό γέροντά μου, ο παπά Εφραίμ ο Κατουναγκιώτης, ο οποίος οδεύει για αγιοκατάταξη και έχω και το ράσο του γέροντα Εφραίμ στο σπίτι μου. Το έχω μαζί μου και έχω και το ράσο το οποίο μου έδωκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κύριος Γερμανός, ο οποίος βρέθηκε τρίτος στην πορεία μου. Ο γέροντας Εφραίμ, ο γέροντας Παΐσιος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας βρέθηκε τρίτος στη δική μου πορεία και μου έδωσε το δεσποτικό ράσο το οποίο το φοράω όταν κηρύττω. Είναι ευλογία από το Θεό αυτό. Λοιπόν, ο γέροντας λέει, είναι ραντζιά παιδί μου, για να μπολιαστεί πρέπει να μπολιαστεί με πορτοκαλιά. Ή με λεμονιά ή με μαντοριά. Νεραντζιά με νεραντζιά δεν κάνει καρπούς. Πορτοκαλιά με πορτοκαλιά δεν κάνει καρπούς. Μαντοριά με μαντοριά δεν κάνει καρπούς. Το αντίθετο γίνεται αποδεκτό και βγάζει καρπούς. Ονοώνοιτο και τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε παρακάτω, μάχη μου. Και τις ταυτότητες τους έμφυλες. Δεν πάμε, Παΐσιο πάμε. Παΐσιο. Ναι, για πες μας τώρα για τη βιογραφία του Αγίου Παΐσιου. Ό,τι σου έχω. Λοιπόν, ο γέροντας Παΐσιος, στα σύντομα, γεννήθηκε στα Φάρασα της Μικράς Ασίας. Στα ευλογημένα εκείνα μέρη που είναι ποτισμένα με τα αίματα των ηρώων και μαρτύρων της πίστεώς μας. Και έλεγε ότι ο Άγιος Παΐσιος, ο ήρωας, ο Άγιος και ο ήρωας χρειάζεται να έχει παλαβή φλέβα. Γεννήθηκε το 1924 ο Άγιος Παΐσιος, που ανακηρύχθηκε επίσημα από την Εκκλησία μας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, και κοιμήθη το 1994. Το όνομα του ήταν Αρσένιος Εσνεπίδης. Πήρε το όνομα του Αγίου
Ασενίου που τον εβάφτισε στην Κολυμβήθρα. Και να ξέρετε ότι ο Άγιος Παΐσιος εκεί που προσευχόταν δεν χρειαζόταν να ανάψει ηλεκτρικό ρεύμα. Υπήρχε λάμπα, η λάμπα πια, του αχτίστου φωτός που το βράδυ τον έλουζε το άχτιστο φως. Και για το Άγιο Φως, να αξίζει να σας πω, ότι και κάποιος από εδώ έγραψε ότι το Άγιο Φως είναι μαγεία, είναι παγανισμός, και απάντησα. Ετόλμησα και απάντησα. Δεν κολώνουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την Αγία μας Ορθοδοξία και δεν περιμένουμε να μας πούν όλοι μπράβο. Αν μας πούν όλοι μπράβο για τον αγώνα που κάνουμε για Ορθοδοξία και Ελληνισμό, αποτύχαμε. Μάλιστα κάποιος Μητροπολίτης και συμφοιτητής μου που πέθανε εν κυρίω, ο Ελασσόνος Βασίλειος, μου έλεγε, ξέρεις Νικόλα, εγώ εδώ, μου λέει, τα πάω πολύ καλά με τους νομάρχες, με τους υπουργούς. Σεβασμιότατε και συμφοιτητά μου, τα πας με όλους καλά? Ναι, πολύ καλά. Να ανησυχείς το ότι τα πας καλά, του λέω. Γιατί η Ορθοδοξία ακολουθεί τον δρόμο της. Δεν πάει δεξιά και αριστερά από να αρέσει τον νομάρχη, τον υπουργό και στον βουλευτή. Λοιπόν, για το Άγιο Φως ετόλμησα και έγραψα. Δεν θα πω περισσότερα. Είναι το Άγιο Φως μόλις βγει, στα 20 λεπτά που δεν καίει, είναι άχτιστο. Μετά που αποκτά καύση είναι χτιστό. Πάμε παρακάτω. Εμπειρίες για τον πατέρα Παΐσιο. Ναι, οι εμπειρίες που έχω για τον γέροντα Παΐσιο είναι γραμμένες και εδώ, και άλλο βιβλίο που ετοιμάζω. Έγραψα 5 και έχω άλλα 3 που θα εκδοθούν. Αλλά μπεζακτά, χρήματα δεν υπάρχουν. Πώς θα βγουν τα βιβλία, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όταν επισκέφτηκα τον γέροντα Παΐσιο, μου είπε ένα φοβερό. Κάτσε, παιδί μου Νικόλα, είσαι ευτυχής γιατί ένας μεγάλος Άγιος προσευχόταν, Παναγία μου λέω, και προσεύχεται για σένα. Ήταν ο Παπά Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης. Είσαι πολύ ζωηρός και δυνατός, μου λέει. Βλέπεις αυτό το χωράφι, μου λέει. Αν είχαμε 3 ζώα να το οργώσουν, εσύ μόνος σου το οργώνεις. Έλα, ευλογημένο μου παιδάκι, να διοχετεύσεις τον δυναμισμό σου και τον δυναμητισμό σου. Δυναμητισμός σε αυτούς που βάζει φωτιές. Ναι, εντός εκκλησίας. Και αυτό έκανα. Λοιπόν, αλλιώς θα ήσουν χαμένος για τα ξύλα. Του λέω, όχι μόνο για τα ξύλα γέροντα, αλλά και για τα σίδερα. Άκου παιδί μου, όταν το σίδερο καίει, λέει, η μύγα δεν μπορεί να καθίσει πάνω στο σίδερο. Όταν εμείς ζούμε τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί ο διάβολος να καθίσει μέσα μας, γιατί πολλοί από εμάς, τους ανθρώπους, παθαίνουμε επίρρεια δαιμονική. Είχα αυτή την εβδομάδα 4 τηλέφωνα ανθρώπων οι οποίοι έχουν επίρρεια δαιμονική, τους κάνανε μάγια και κλαίνε και αυτό. Να πίνουμε αγιασμό, να γίνεται Άγιο Ευχέλαιο και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όσο καθαριζόμαστε από τα πάθη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, τόσο μας χαριτώνει ο Θεός. Μάλιστα μου είπε ότι υπάρχουν 50 Άγιοι στο Άγιο Όρος και θα τους φυτρώσει ο Θεός σαν τα μανιτάρια σε δύσκολες στιγμές και ώρες που έρχονται. Λοιπόν, ένας παπάς επήγε να επισκεφτεί τον γέροντα Παΐσιο εκεί στην Ιερά Μονή του Κουτλουμουσίου, που ήταν κάτω η καλύβα του, και εκεί υπάρχει, κυρία Μάχη και αγαπητοί τηλεθεατές, η κάρα της Αγίας Παρασκευής που είναι θαυματουργός για τα μάτια. Ο παπάς φαίνεται είχε μυστική ζωή αγιότητος. Άνοιξε ξαφνικά την πόρτα μόνος του και είδε λουσμένο τον Άγιο Παΐσιο μέσα στο άκτιστο φως. Τον είδε ο Άγιος και πάει κοντά του και του λέει, γιατί άνοιξες την πόρτα? Και του λέει, 2 χρόνια κανόνα δεν θα έρθεις εδώ. Τρεις άνθρωποι, ναι, του βάλε κανόνα 2 χρόνια να μην έρθει. Ναι, ποιος λοιπόν άνοιξε την πόρτα, δηλαδή? Ο παπάς άνοιξε την πόρτα του Αγίου Παϊζίου. Μάλιστα. Και τον είδε στο φως και του λέει, ναι, γιατί άνοιξες που τον είδε στο φως? 2 χρόνια κανόνα. Τρεις άνθρωποι που ήμουν και εγώ εκεί και τα έχω κατεγραμμένα, είχαν και οι τρεις μάχοι πονοκέφαλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο ένας του λέει, γέροντα, έχω πονοκέφαλο, δεν μου περνάει. Οι μικρανίες, έχεις χαλασμένο δόντι, του λέει. Ο άλλος του λέει,
έχω πονοκέφαλο. Εσύ, παιδί μου, Αντώνη, έχεις μουρμούρα γυναίκα. Παναγία μου, να σε γλιτώσει από μουρμούρα γυναίκα και φωνακλάντρα. Λοιπόν, για να μην με πείτε μισογίνη ότι μισώ τις γυναίκες. Αλίμονο, αγαπούμε τις γυναίκες. Ό,τι ωραιότερο υπάρχει πάνω στη γη είναι η γυναίκα. Εσείς οι γυναίκες μας. Λοιπόν, ο τρίτος του λέει, γέροντα, έχω πονοκέφαλο, τι να είναι αυτό, δεν μπορώ. Έχεις δυσκυλιότητα. Λοιπόν, τον ερώτησα εγώ, γέροντα, μα τον κάθε ένα είπες διαφορετικά. Δίνω τη βιταμίνη που του χρειάζεται. Στο Άγιον Όρος λένε, ο άντρας πεθαίνει από καρδιά, η γυναίκα από γλώσσα. Λοιπόν, ένας αγιορείτης, ο Παπανικηφόρος, εκατέβηκε κάτω στην Καβάλα για να εξομολογήσει. Αφού εξομολόγησε, ακούστε το και αυτό, 100 άνδρες, λέει, ας περάσουν και οι γυναίκες. Αφού επεράσαν 3 γυναίκες, λέει, stop, stop, φέρτε 2 ασπιρίνες, δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Επαναλαμβάνω, τις γυναίκες τις αγαπάμε. Ένας, να ξέρετε ότι τελευταία πήρα και ένα τηλέφωνο σε κάποιον αρχηγό κόμματος, ο οποίος θέλησε να παρουσιάσει την θεολογία και να κάνει τον κανονολόγο σε θεολογικά θέματα. Δεν θέλω να πω το όνομα του. Λοιπόν, υπήρξε παπάς ο οποίος εδώ στην Ελλάδα τελευταία άφησε την παπαδιά του με 3, 4, 5 παιδιά, πήρε τη γυναίκα, έκανε παιδί και έχει την απέτηση να συνεχίσει να λειτουργεί. Γεγονός που τον καθήρεσα. Εντάξει, τον καθήρεσα. Και εφώναζε κάποια κυρία και πήρα τηλέφωνο στην τηλεόραση και εξήγησα αυτό που μου εξήγησαν και οι πατέρες και ο Άγιος Παΐσιος και οι αγιορείτες πατέρες. Υπήρχε ένας ιερομόναχος ο οποίος έπεσε σε θανάσιμα σαρκικά αμαρτήματα. Καθυρέθηκε. Επήγε στο βουνό και για 40 χρόνια με τη μετάνοια μπήκε μέσα στο λουτρό της καθάρσεως και αγιασμού που λέγεται μετάνοια, διαλλαγή, συμφιλίωση, κάθαση, φωτισμός, θέωση και έφτασε να βλέπει το άκτιστο φως. Μάλιστα. Όλος ο κόσμος έχει συνέχεια. Έτρεχε κοντά στον ασκητή, τον καθυρεμένο ιερομόναχο παπά, για να πάρει συμβουλές, γιατί έφτασε σε αγιασμό και σε χάρη για τις μετανοίες. Κάποτε ένας δεσπότης τον κάλεσε, αν και καθυρεμένο, σε μία κηδεία. Για ακούστε το με πολύ προσοχή και μην κάνετε τους έξυπνους σε θεολογικά θέματα. Μιλούν οι ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αφού υπήρχαν 10 κληρικοί εκεί παπάδες και ο δεσπότης, άρχισαν και λέω, ο Θεός να κατατάξει την ψυχή αυτής εσκηνές δικαίου. Ο Θεός να κατατάξει την ψυχή αυτής εσκηνές δικαίου. Και μόλις ήρθε η δική του σειρά, του αφορισμένου ιερέα που έφτασε σε ύψος αρετής και αγιότητος, που τον αποκαθιστά ο επίσκοπος για μισή ώρα που γίνεται η κηδεία, και μόλις λέει ο Θεός να κατατάξει την ψυχή αυτής εσκηνές δικαίων, εσηκώθηκε η νεκρή και του λέει ο δεσπότης, αν και νεκρόν ανέστησες δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Εντάξει. Ναι, έγινε. Αν και, βέβαια, αν και νεκρόν ανέστησες δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε παρακάτω. Αυτό που έγινε στον ελλαδικό χώρο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για πες, όχι, έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα να πω. Ο γέροντας Παΐσιος, για να τελειώνουμε. Κάποια συγκλονιστική εμπειρία. Ναι, ζούσε, πρώτα πριν πάμε εκεί, ζούσε σε προπτωτική κατάσταση. Όπως ο Αδάμ και η Εύα. Ήταν φίλοι με τα ζώα, με τα έρπεντα. Κάθε μέρα τον επισκέπτονταν 3 φίδια. Ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ. Και όπως λέει και η γραφή, γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερές. Το παράδειγμα αυτό που είπατε μέσα δεν έγινε στην Ελλάδα. Αν και νεκρόνανε, το γεροντικό το αναφέρει. Το γεροντικό βιβλίο. Λοιπόν, τον επισκέφτηκα και ήταν μεγάλη Πέμπτη, τον Άγιο Παΐσιο, και ζέστανε γάλα. Λέω, μουρλός είναι, ήμουνα 16 χρόνων. Ναι. Α, ζεσταίνει η γάλα σήμερα, δεν είναι νηστεία. Λέω, γέροντα, γιατί του παίρνανε κάτι έτσι. Ναι. Αυτός δεν το πει, ναι, ξέρω. Ζεσταίνει γάλα, γέροντα. Ναι, μου λέει. Έλα εδώ, μου λέει.
Τον βλέπεις αυτό, ένα φίδι 1,5 μέτρο. Δεν τον νηστεύω. Ναι. Πώς εξηγείται αυτό? Όταν ο άνθρωπος απαλλαγεί από τα πάθη του, γιατί τις κάθε εμπειρίες τις κατοχυρώνω αγιογραφικά, πατερικά, θεολογικά και βάσει Αγίας Γραφής, όταν ο άνθρωπος απαλλαγεί από τα πάθη του, συμβόσκει με τα λόγω πτηνών και ερπετών, όπως η πρωτόπλαστη. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης συζούσε με ένα λιοντάρι. Ο Άγιος Σεραφείμ ο Σάρου με μια αρκούδα. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος με μια ίαινα. Κάποιος του είπε μια μέρα, υπάρχει Θεός, δεν το είδα αυτό, και ακούστηκε φωνή, υπάρχει Θεός, όχι, υπάρχει Θεός, και περνούσε μια σαύρα. Ναι. Και λέει, σαύρα, σαύρα, υπάρχει Θεός. Και ακούγεται φωνή, υπάρχει Θεός, υπάρχει Θεός. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Ανάλογο περιστατικό συνέβη και στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Αριθμών, γιατί είναι 49 τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, κεφάλαιο 22, που ελάλησε, μίλησε Ιώνος, ο Όνος, δηλαδή το γαϊδούρι του Βαλαάμ. Μια κοπέλα του είπε κάποτε, Γιανού, του γέροντα Παϊσίου, όταν κατέβηκε κάτω στην Σουρωτή που κατέβαινε, γέροντα, θέλω να παντρευτώ και δεν θέλω να παντρευτώ. Πήρε ένα ναυτικό. Τον βρήκε την άλλη φορά, όπως μου και η ιδέα μου το είπε. Γέροντα, του λέει, επαντρεύτηκα. Είμαι μόνη, 6 μήνες ο άντρας μου λείπει στα καράβια, στη θάλασσα. Mm. Και 6 μήνες ο κοντά μου. Δεν χαίρεσε, τη λέει, παιδί μου, που δεν ήθελε να παντρευτείς και να παντρευτείς. Που είσαι παντρεμένη και ανήπαντρε. Λοιπόν, του βγάλανε 9 φωτογραφίες του γέροντα Παϊσίου μου και εγώ, και στις 9 υπήρχε μία άσπρη γραμμή, δεν ήταν μέσα, γιατί δεν ήθελε να είναι, φαίνεται. Όταν ήταν στη Μονή Εσφυγμένου, ο Άγιος Παΐσιος, πριν οι ζηλωτές αυτοί έχουν γίνει ζουρλωτές, είναι εκτός εκκλησίας η Μονή Εσφυγμένου, και μην υπερασπίζετε πράγματα που δεν ισχύουν, δεν έχουν ζήλο κατ' επίγνωση, έχουν ζήλο ου κατ' επίγνωση. Λοιπόν, υπήρχε ένα γεροντάκι εκεί, το οποίο ήταν αγράμματο. Ναι. Το γεροντάκι αυτό εβίωνε τη θεολογία. Και όταν εγιόρταζε της αναλήψεως το μοναστήρι, ενόμιζε το γεροντάκι αυτό ότι η ανάληψη, κυρία Μάχη και αγαπητοί τηλεθεατές, είναι γυναίκα. Και ήθελε εκείνη την ημέρα να φάει ψάρι, όπως μου το είπε ο Άγιος Παΐσιος. Γιατί 3 ολόκληρα χρόνια τον διακονούσα. Επήγαινα στον Μπουραζέρι και έπαιρνα φαγητό και του το πήγαινα κάτω προς την πονή Σταυρονικήτα που είχε το ασκητήριο του. Έχω πολλές ευλογίες από τον Θεό και τρέμω και δηλειώ αν δεν φανώ εντάξει, γιατί ήμουνα τόσο στραβόξυλο. Φαίνεται, με ρώτησε ένας μαθητής μου, γιατί να μην έχω κι εγώ έναν Άγιο να γνωρίζω. Εγώ, παιδί μου, του λέω, ήμουν τόσο στραβόξυλο που χρειαζόμουν μεγάλη πνευματική στέγη για να αφοσιωθώ στο θέλημα του Αγίου Θεού. Τι λέγαμε τώρα, ρε Μάκη? Εκεί στη Μονή Εσφυγμένου, το γεροντάκι αυτό ενόμιζε ότι η ανάληψη του Χριστού είναι Αγία. Αγία ανάληψη. Ήθελε να φάει ψάρι και δεν είχε. Όπως επήγε στο παράθυρο, ήταν παρόν ο γέροντας Παΐσιος, Άγιος, λέει, Αγία ανάληψη, ήθελα να φάω ψάρι, δεν υπάρχει. Δεν έφτασε να τελειώσει, επειδή είναι κοντά στη θάλασσα, μία ψαρούκλα από τη θάλασσα μπήκε μέσα, ναι, μέσα στο παράθυρο. Το Μάρτιο του 1991 επήγα με τον, από το όνομά του, τον πατέρα Νικόλαο Παναγή, ο οποίος είναι στην Κύπρο τώρα, ένας εκλεκτός ιερέας. Έχουμε καύχημα και στην Κύπρο να έχουμε τέτοιους ιερείς. Και όταν επήγαμε, του λέει, γέροντα, βάζεις κατάρες? Βεβαίως, του λέει, έχεις φάει ασκητική κατάρα? Ο παπάς λεμόνιασε, φοβήθηκε, πήγαινε πίσω του. Τα χάσα κι εγώ. Λέει, θέλεις, παπά Νικόλα, να σε καταραστώ? Μα βάζεις κατάρες εσύ, γέροντα, που έβρισκες? Βάζω, του λέει. Για κάτσε όπως είσαι. Να κάψει ο Θεός την καρδιά σου με την αγάπη του. Yeah. Φοβερά αυτά. Λοιπόν, υπήρχε μια μέρα που πήγα εκεί, υπήρχε μια σακούλα που του φέρανε γράμματα. Και χωρίς να τα ανοίξει, κυρία Μάχη και αγαπητοί μου τηλεθεατές, έπαιρνε τα γράμματα και έλεγε, αυτό έχει προβλήματα ψυχολογικά.
αυτό είναι για καρκινοπαθείς, διάφορα, αυτά έχουν λεφτά να πάνε πίσω. Όταν ένας παιδί 20 χρονών Γιάννης έκαμε 3 απόπειρες αυτοκτονίας. Επήγαινε στον κρεμό με το μηχανάκι και μια δύναμη τον κρατούσε για να επισκεφτεί τον γέροντα Παΐσιο. Ο γέροντας Παΐσιος προσευχόταν για κάποιο Γιάννη. Φοβερό. Όταν πήγαμε εκεί, λέει, πώς έλεγε παιδί μου Γιάννη. Παιδί μου, μήπως είσαι εσύ. Του λέει, γέροντα, έκανα 3 απόπειρες αυτοκτονίας και ήθελα να σας επισκεφτώ. Πώς έλεγε, Γιάννη. Παιδί μου, μήπως είσαι εσύ ο Γιάννης που σε κρατούσα με το κομποσχήνι. Γι' αυτό μου έλεγε και ο μπαμπά Εφραίμ, Νικόλαε, παιδί μου, όταν μου έλεγε, ανατριχιάζω το, παιδί μου, 10 κομποσχοινάρες κάνω για σένα. Ένα δεν θα πιάσει. Λοιπόν. Αγία μας, πέστε μας τώρα, γιατί είναι το για τη συγκλονιστική εμπειρία, δεν την είπα. Λοιπόν, να πούμε και τη συγκλονιστική εμπειρία και να πάμε. Έχουμε χρόνο, έχουμε. Για το κομποσχοινί να πούμε διάφορα. Λοιπόν, η συγκλονιστική εμπειρία που έζησα με τον Άγιο Παΐσιο είναι ότι υπήρχε κάποιος κύριος ο οποίος με τον Ταλίκα πήγαινε από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα κάπου σταμάτησε. Εκεί λοιπόν που σταμάτησε, σταματήσαν για να πιούν λίγο νερό. Τι έγινε. Το παιδάκι του που ήταν μέσα 10 χρονών βγήκε και πήγε στο απέναντι ρεύμα χωρίς να το καταλάβει και μία Ταλίκα πέρασε από πάνω. Κανονικά είπε και ο κόσμος εκεί το έλειωσε. Το παιδί σώκια βλαβή. Και του λέει, μπαμπά, κάτω από το αυτοκίνητο υπήρχε ένας καλόγυρος ο οποίος με κρατούσε. 10 χρονών το παιδί έγινε 18. 8 ολόκληρα χρόνια έψαχνα Άγιο Όρος, Μετέωρα, Τίνο, Ιεροσόλυμα, μοναστήρια της Ελλάδος, Ρωσία, ναι, λοιπά, να βρουν αυτόν τον καλόγυρο, τίποτε. Όταν βρισκόμαστε στη Μονή Σταυρονικήτα, εκεί που είναι η θαυματουργός εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στριδά, που την βρήκαν στη θάλασσα, έβγαλαν το στρίδι και, έρευσε αίμα. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν εκεί, μέσα στον ναό, και όταν τελειώσαμε πήγαμε όλοι και βάλαμε μετάνοια. Όταν έφτασε το παιδί εκεί έτσι σκυφτό, έβαλε μετάνοια και του φίλησε το χέρι, γυρίζει πάνω να τον κοιτάξει, λέει, μπαμπά, αυτός με σώσε. Φοβερό δηλαδή, ανατριχιάζει. Ναι, ναι. Γυρίζει στον πατέρα του και του λέει, κύριε Γιώργο, τι ώρα έγινε το δυστύχημα, 12 και 20. Μετά τις 12, παιδί μου, προσεύχομαι για τα δυστυχήματα. Πάμε παρακάτω, ναι, κομποσχήνι. Λοιπόν, τώρα για το κομποσχήνι, για πες μας. Λοιπόν, για το κομποσχήνι. Αυτό το κομποσχήνι, το 300, μου το έδωκε ο Άγιος Παΐσιος. Το βλέπετε. Και με το κομποσχήνι αυτό έχω εξομολογηθεί στο Άγιο Όρος, στον γέροντά μου τον Παπα Εφραίμ. Να ξέρετε ότι το κομποσχήνι αυτό μπορεί να αποτελέσει και πετραχύλι. Εντάξει. Ναι. Και πετραχύλι. Να εξηγήσω. Το κομποσχήνι είναι μαύρο. Το βλέπετε, μαύρο. Είναι σταυρωμένο σε Άγια Λείψανα και από το χέρι του Αγίου Παϊζίου. Τι ευλογία είναι αυτή, ρε. Τι ευλογία είναι αυτή. Φτάσαμε στο τέλος όμως. Ναι. Να τελειώσουμε, ναι. Το κομποσχήνι σημαίνει το μαύρο χρώμα του πένθους και της λύπης, χαρμολύπη. Έχω πόνο για το Θεό, πόνο για τον κόσμο, πόνο για τον εαυτό μου. Αισθάνομαι λύπη για τις αμαρτίες μου. Χαρά, γιατί με τις μετανοίες παίρνω τη χάρη και την ευλογία. Να σου πω τώρα επιγραμματικά, έτσι. Όχι, να τελειώσω το κομποσχήνι, σημαντικό. Ναι, αλλά τελειώνει, πρέπει να τελειώσει. Πόση ώρα δεν έχουμε ακόμα. Τίποτα. Ναι, να τελειώσουμε με το κομποσχήνι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, μα πώς είναι δυνατόν μέσα στο πένθος να υπάρχει λύπη και χαρά. Η λεγόμενη χαρμολύπη το παρουσιάζει όπως το κερί με το μέλι. Το κομποσχήνι που βλέπετε και του Αγίου Παϊσίου ευλογία για μένα αποτελείται από μαλλί προβάτου. Ότι είμαστε λογικά πρόβατα του Χριστού του καλού ποιμένος. Ο σταυρός που βλέπετε εδώ, ο σταυρός και ο σταυρός που έχει εδώ το κομποσχήνι είναι σύμβολο απολυτρώσεως, νίκης και δυνάμεως. Πρέπει να αγωνιζόμαστε να νικήσουμε τα πάθη μας με ταπείνωση και η φούντα που υπάρχει εδώ, η φούντα αυτή εδώ, είναι για να σκουπίζουμε τα δικά μας
δάκρυα. Εντάξει, αυτά έχω να πω και θέλει να κλείσουμε. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Έχουμε. Όχι. Όχι. Εντάξει. Θέλω να πω το εξής, ότι ένας μοναχός, ο πατήρης Ίχιος, που να έχουμε την ευχή του στη Μονή Γρηγορίου, μου είχε πει για την άσκηση. Άσκηση κάνει ο θεολόγος, ο ακροβάτης και ο ηθοποιός. Φοβερό. Ναι. Επίσης, Νικόλα, επειδή μου να ξέρεις ότι εμείς εδώ στο Άγιον Όρος, ο Αγιορείτης μοναχός είναι τρελός, είναι παιδί και είναι και γλεντζές. Σας άρεσε? Όλα αυτά κατά πνευματικόν τρόπο. Λοιπόν, τελειώνοντας, είχαμε και να πούμε και άλλα για δαιμονισμένους. Να τα αφήσουμε για άλλη φορά, για άλλη μάχη μου. Ναι. Εντάξει, ναι. Θέλω να κλείσω την εκπομπή μας με τα λόγια του Γέροντα Εφραίμ του Κατουνακιώτη που μιλήσαμε, ότι αν οι αμαρτίες μας φτάνουν μέχρι τον Άθωνα, το έλεος του Θεού είναι ειρηνικός και ατλαντικός ωκεανός. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, όταν ο χριστιανός επισκέπτεται μια φορά τον μήνα το νοσοκομείο και μια φορά τον μήνα το νεκροταφείο, βλέπει τη ματιότητα του κόσμου και ο λιγότερον αμαρτάνει. Και ο γέροντας Αθανάσιος, που ήταν ηλίος, και θα πάω να κάτσω κανένα μήνα στη Μονή Γρηγορίου για να γράψω για τον Αθανάσιο τον ηλίο μας, εδώ, γιατί είναι και πατρίδα μου τώρα. Είμαι Ελληνοκύπριος ηλίος. Ηλίος. Λοιπόν, επρόβλεψε τον θάνατό του. Στο πανηγύρι του Αγίου Νικολάου δεν ήρθε καράβι για να φέρουν ψάρια. Και τους έλεγε, θα φάμε ψάρια, θα φάμε ψάρια. Άρχισε η αγρυπνία, εφτάσαν το πρωί 5 η ώρα για να πάει στη λειτουργία. Θα φάμε ψάρια. Φωνάζει ο αρσανάρης κάτω, που ήταν στον αρσανά στο λιμανάκι, γέροντα φέρτε καλάθια, φέρτε. Επέταξε 6 ροφούς πάνω στο μουράγιο. Nice. Τους πήρανε, τους ευράσανε μέχρι τις 10.30-11 που τελείωσε η ακολουθία, εφάγαν και ρυθμούς. Και κλείνω. Οι αγιορείτες όταν σου μιλούν σε διδάσκουν και όταν σιωπούν σε οικοδομούν. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα με την κυρία Μάχη. Πιστεύω ότι όλα αυτά που ακούσατε, όλες αυτές οι εμπειρίες προς δόξαν του Αγίου Θεού και η Παναγία μας, η Πορφυρογέννητη Βασίλισσα των Αγγέλων, ο Κρίνος της Καθαρότητας, η Μεσήτρια του Κόσμου, η Υπέρμαχος Στρατηγός και Ζωοδόχος Πηγή Χαρίτων και άλλων θεραπευτικών ευεργεσιών, που σήμερα σε αυτήν την τηλεοπτική εκπομπή μπήκαμε μέσα στο περιβόλι της, να μας χαρίζει υγεία, ευλογία και ψυχική σωτηρία. Χαίρετε και αγαλιάστε. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ που μας τιμήσατε και που ετοιμήσατε την εκπομπή μας και για όλα τα σημαντικά που μας είπατε. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την άλλη Κυριακή για ένα ενδιαφέρον θέμα. Χαίρετε.